τελειώνοντας τη συνέντευξή μας, είναι ότι δεν υπάρχει χαμένη ψήφος. Μας λένε για χαμένη ψήφο. Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος. Χαμένη ψήφος είναι αυτή που δίνεται στους μνημονιακούς, αυτούς που θα βαθαίνουν ακόμα περισσότερο την κρίση, που θα οδηγήσουν περισσότερο κόσμο στη φτώχεια. Υπάρχει χρήσιμη ψήφος. Η ψήφος στη λαϊκή ενότητα είναι η μοναδική δύναμη η οποία θα παλέψει. Όχι μοναδική, είναι μια δύναμη για να μην. Εγώ δεν θέλω, δεν έχουμε μεγαλοστομίες εμείς. Είναι όμως κύρια δύναμη η οποία παλεύει για τα λαϊκά συμφέροντα, για τα προβλήματα του κόσμου και σήμερα και αύριο. Η πιο χρήσιμη ψήφος λοιπόν είναι η ψήφος στη λαϊκή ενότητα. Μία μόνο ερώτηση. Γιατί δεν έγινε μία συνεργασία με τον πρώην συντρόφο σας, τον Γιάννη Βαρουφάκη και την ομάδα του, που έφτασε ένα βήμα από το να μπει στην Ευρωβουλή και από ό,τι φαίνεται είναι ένα βήμα από το να μπει και στη Βουλή. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ειδικά με την Κωνσταντοπούλου, στη ζωή του Κωνσταντοπούλου, κάναμε και επίσημο διάβημα, το οποίο υπήρχε και η απάντηση, έχουμε πάρει και δελτίο τύπου κτλ. Δεν δέχτηκε. Και ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε συνεργασία με πολιτικές δυνάμεις, θέλουμε μόνο με πρόσωπα. Από την άλλη μεριά όμως, θέλω να είμαι ειλικρινής, εμείς βάζουμε ένα πλαίσιο συνολικό και λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Ακούω και έχω διαβάσει με πολύ προσοχή τις προτάσεις του Γιάννη του Βαρουφάκη, ότι όλα αυτά δεν θα πληρώσεις το χρέος, το αναγνωρίζεις, αλλά δεν το πληρώνεις. Θα μειώσεις μονομερώς τα πρωτογενή πλεονάσματα, θα επαναφέρεις μισθούς κτλ. Και όλα αυτά χωρίς συγκρούσεις και χωρίς να, και μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δυστυχώς το ζήσαμε το 2015 και το είδαμε. Ο Γιάννης Βαρουφάκης ήταν Υπουργός Οικονομικών, είχε υπογράψει μόνος του το πρώτο μνημόνιο του Φεβρουαρίου ως Υπουργός Οικονομικών, μόνος του ως Υπουργός, δεν είχε περάσει συνολικά και το οποίο φυσικά δεν έγινε τίποτα διότι ανέλαβε η χώρα δεσμεύσεις χωρίς χρήματα. Το πρώτο εξάμηνο του 2015 απέδειξε κάτι, ότι εδώ ή συγκρούεσαι και οι συγκρούσεις θα έχουν, μην τις φοβόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο αρνητικά όταν υπογράφεις μνημόνιο παρά αν συγκρουστείς και θέλεις να βάλεις όρους και να μπορέσεις να κάνεις μια νέα αρχή. Λοιπόν, εδώ σημαίνει ότι συγκρούεσαι ή υπογράφεις μνημόνια. Αυτό έδειξε. Το 2015 αυτό έδειξε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε πάλι τα ίδια πράγματα γιατί θα μας φοβηθούν, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Βλέπουμε παντού τι έγινε. Βλέπουμε και έτσι, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει και μια ουσιαστική παρέμβαση της αριστεράς, πόσο έχουν ενισχυθεί τα εθνικιστικά ακροδεξιά κόμματα, βρίσκεται σε οριακό σημείο, δεν πάει έτσι η κατάσταση. Εμείς πρέπει να κάνουμε το δικό μας σχεδιασμό για την έξοδο της χώρας από την κρίση, για να δούμε πώς θα κάνουμε μια νέα αρχή προς όφελος και του λαού μας και ειδικώς της νέας γενιάς που μεταναστεύει.